Αύριο έχουμε το συλλαλητήριό μας και πρέπει να είναι ένα μεγάλο μαζικό εργατικό και λαϊκό συλλαλητήριο ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στους πληστηριασμούς για αυξήσεις στους μισθούς. Όλοι αύριο στις 12.30 στο Σύνταγμα. Επειδή κυκλοφορούν πολλοί πάτσιδες, καηλίδες, καλάθια καπαμά, αλλά ο λαός μας στενάζει από την ακρίβεια, από την ενεργειακή φτώχεια, είπαμε να έρθουμε να πούμε τα αγωνιστικά κάλαντα στην κυβέρνηση, στους υπουργούς οικονομίας και ανάπτυξης. Να τους πούμε ότι ο λαός μας δεν σκύβει το κεφάλι και θα συνεχίσει να αγωνίζεται για συλλογικές συμβάσεις και αυξήσεις στους μισθούς, ενάντια στην ακρίβεια και ενάντια στους πληστηριασμούς. Έχουμε και συνέχεια. Έρχονται τα κάλαντα από το Κατάρ. Στα λεφτά να τα κάψεις φιλιά. Έλα εσύ, έχει δες μπροστά. Τα λεφτά είναι τα δικά και διαλάζουν τα φωτιά. Να τα κάψεις τι κάρτες μήπως τα έχεις κακοφέ. Έτσι τα μπουζουκιά. Κρίμα με τη Σέζουλα, 6.500 νεκροί στο Κατάρ, αλλά δεν έχει σημασία μπροστά στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Τα λινιμέρα ένα πια βάψει, αυξήσει στο μισθό σας ζεστά νερό και θέρμανση. Να έχει το σπιτικό σας.
κοστίζει. Στα υψηλό πληθωρισμός άδεια αδειάζει πορτοφόλι για μόλις 20 ευρώ. Σκοτώνουν με πιστόλι. Απ' αξιλά στους ουρανούς πόλε, πολέμη δίχως τέρμα, πολλά λεφτά σε εξοπλισμούς. Μάσε, μάσε μου κι το αίμα. Σε κάθε σπίτι λαϊκό πάτσεις, πάτσεις να μην κρατήσεις. Πέρτα τουρκία γέρα, έργα, έργα της θα κρατήσει. Το κινητό προσέχεται, τι λέτε το βραδάκι, γιατί μπορεί να σας ξαφνούν. Αν περάσεις την πόρτα αυτή του Υπουργείου και είσαι επιχειρηματίας, θα φύγεις με εκατομμύρια. Αν είσαι εργάτης, αν είσαι συνταξιούχος, το μόνο που έχεις είναι χρέη, τα οποία τα βάζεις στο ψυγείο με το μαγνητάκι, κάνεις το λογαριασμό και βλέπεις ότι δεν βγαίνει. Είναι πρόκληση σε μια τέτοια κατάσταση, όταν περνάνε δισεκατομμύρια πάνω και πίσω από την πλάτη του λαού, με τους διάφορους πάτσιδες και με τις διάφορους καελίδες, οι εργαζόμενοι να μην τους στάνει ο μισθός ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα. Οργάνωση και αγωνάς, η μόνη επιλογή